Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, Θεσσαλονίκη, στους ακροατές. Σας ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση. Εγώ σας ευχαριστώ. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, κύριε Λουκόπουλε, θα ήθελα να πω πως έχετε πολύ μεγάλη νατοϊκή εμπειρία. Ήσασταν για χρόνια καθηγητής στη σχολή του ΝΑΤΟ στην Γερμανία, 3 χρόνια διευθυντής αμυντικής σχεδίασης στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Και εντάξει, το βιογραφικό σας, αν το ξεκινήσω, θα τελειώσει η εκπομπή, νομίζω. Δεν χρειάζεται. Αναλύσεις, ναι. Αρθρογραφία. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω, ναι, απλά πως έχει ιδιαίτερη σημασία, γι' αυτό τα τονίζω όλα αυτά, η άποψή σας για το πώς κινούμαστε, πού βρισκόμαστε. Θα ήθελα καταρχάς να ξεκινήσουμε με τη νέα απίστευτη πρόκληση του Ερντογάν για το άνοιγμα της παραλίας της Αμοχώς του. Δυναμητίζει κι άλλο την ατμόσφαιρα και βάζει τέλος, νομίζω, από τώρα στο τέλος τον διάλογο που δεν έχει ξεκινήσει. Έχετε απόλυτο δίκιο, δυναμητίζει και όχι υπονομεύει, διότι οι τακτικές κινήσεις του Ερντογάν αποσκοπούν στο να επιτυχάνει στρατηγικούς σκοπούς. Mm-hmm. Άρα αυτό... Πολύ καλύτερο το τοποθετείτε με τη λέξη δυναμητίζει παρά υπονομεύει. Mm. Δεν είναι υπονόμευση ή το είχε μέσα στη σχεδίαση. Κάποια στιγμή να το κάνει. Ξεκάθαρα. Αυτό, ναι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του 2 αποφάσεις, 2 ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, το 550 του 1984 και το 789 του 1992, τα οποία σαφώς απαγορεύουν και θέτουν το θέμα της μη χρησιμοποίησης των παρουσίων, όπως λέμε. Mm-hmm. Και γιατί μιλούν για επιστροφή των παρουσίων στους ντομίνους κατοίκους. Άρα λοιπόν πάμε εδώ και λέμε ότι ο Ερντογάν επιλέγει αυτή τη στιγμή να ανοίξει, το είχε στα εργαλεία του, να ανοίξει την παραλία, να δείξει ότι αυτός είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Βλέπουμε ότι το καρότο το οποίο του δώσανε στο Συμβούλιο, στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την προηγούμενη πριν 10 μέρες, mm-hmm. δεν ήταν αρκετό για να τον εξευμενήσει, το λέω εισαγωγικά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εντάσσεται μέσα. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι με αυτή τη τακτική δεν μπορεί, με αυτές τις κινήσεις mm-hmm. Δεν μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε διάλογος. Και αν μας πει κάποιος ότι η Κύπρος είναι άλλο κράτος, πρέπει να του απαντήσουμε ότι μπορεί να είναι άλλο κράτος. Το θέμα το Κυπριακό είναι ένα διεθνές πρόβλημα εισβολής και κατοχής, αλλά επηρεάζει όλο τον ελληνισμό. Μα νομίζω πως σαν αδέλφια μας τους βλέπουμε. Όχι σαν αδέλφια μας, είναι αδέλφια μας. Ακριβώς. Οπότε μιλάμε για ένα άλλο κράτος. Αυτό το λέω γιατί υπόθηκαν και από κάποιους διεθνολόγους και από τον κύριο, από τον πρώην σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τόνισε ότι μπορεί να κάνει κάτι άλλο ή εντάξει δεν μας ενδιαφέρει. Mm-hmm. Εκτός του ότι η Ελλάδα είναι εγγυήτρια δύναμη, αυτό το τονίζω, έχει συμφέροντα και οι καταστάσεις στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κύπρο είναι αλληλοεπιδρούν και είναι αλληλοεξαρτώμενες. Πάντως βλέπουμε ότι δεν λαμβάνει κανένα μήνυμα η Άγκυρα. Αυτό το θέμα με την αμόχωστο με τα βαρόσια θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει το παρελθόν. Δεν το έκανε. Διάλεξε την δεδομένη στιγμή που δείχνει πολλά, κύριε Λουκόπουλε. Αυτό είναι το θέμα. Δείχνει και δείχνει καταρρύπτει το αφήγημα ότι ο Ερντογάν είναι στριμωγμένος, ότι είναι απομονωμένος και ούτω καθεξής. Ο Ερντογάν μπορεί να μην συμφωνεί η διεθνής κοινότητα μαζί του, αλλά ούτε στριμωγμένος είναι, ούτε απομονωμένος. Ενεργεί αυτά που ενεργεί, υπερεκτείνεται, βρίσκεται στην εφαρμογή στρατηγικού στόχου σε ό,τι αφορά τον ίδιο μονισμό του σε όλη την περιοχή, ακόμα και στον Κάφκασο, και προχωράει. Προχωράει ακάθεκτος, έτσι. Και στο επίπεδο. Ναι, δεν παρακαλώ. Το σταματάνε, αυτό θα να σας πω. Ναι. Και στο κομμάτι της οικονομίας. Θα καταρρεύσει η οικονομία. Τελικά, όσο παράγει ο Ερντογάν και όσο εξάγει, κρατιέται η οικονομία. Δηλαδή, μπορεί να πέφτει η λίρα, ωστόσο δεν βλέπουμε εδώ και πόσους μήνες που συζητάμε και με διεθνολόγους και με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά. Δηλαδή, όλοι λέγαν ότι ναι, από μέρα σε μέρα. Τελικά, βλέπουμε ότι αντέχει και σε αυτό το κομμάτι.
Το θέμα είναι η νομισματική συνομιλία. Εγώ οικονομολόγος δεν είμαι. Ναι, το γνωρίζω. Αλλά μπορώ να συνοψίσω αυτά τα οποία λένε οι οικονομολόγοι. Έτσι. Ναι. Έχει δύο πράγματα. Αφενός μεν ότι μπορεί ακόμα να δανείζεται, διότι έχει πολύ μικρό, φανταστείτε πόσο χρέος έχει η Ελλάδα και πόσο χρέος αυτή τη στιγμή που δεν υπερβαίνει το 55% έτσι του ΑΕΠ. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι πόσο καιρό ακούμε το ότι καταραίει, είναι υποκατάρρευση, συνεχίζει να καταραίει. Αυτό δεν τον αναφέρει. Βγάζουμε λοιπόν το θέμα της οικονομίας έξω και στη γεωστρατηγική φαίνεται ότι δεν επηρεάζει. Δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ σας το λέω εγώ τώρα, σε ό,τι αφορά γεωπολιτικά. Να τον αφήσουν, έτσι, διότι μαζί με την τουρκική οικονομία θα καταρρεύσουν πολλές άλλες οικονομίες. Και κυρίως μια γερμανική οικονομία, η οποία έχει 7.000 επιχειρήσεις γερμανικών συμφερόντων μέσα στην Τουρκία, και εκτιθέμενο το τραπεζικό της σύστημα εκεί. Όπως και η Ισπανία, ακόμα και η Γαλλία. Η Γαλλία βέβαια έχει επιλέξει έναν άλλο τρόπο αντιμετώπισης της τουρκικής επεκτατικότητας, η Ισπανία όχι. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται να το αναφήσουν αυτά που έγινε με τα επιτόκια. Αλλά ξανά, για να το βάλουμε πίσω στην γεωπολιτική και γεωστρατηγική του διάσταση, αυτό δεν θα επηρεάσει καθόλου τις γερμανικές φιλοδοξίες. Ναι. Τώρα να δούμε λιγάκι τα του ΝΑΤΟ και η εμπειρία σας μεγάλη, κύριε Λουκόπουλε, σε αυτό. Είχαμε προχθές την επίσκεψη του Γιάνς Στόλτεμπεργκ στην Άγκυρα, χθες στην Αθήνα. Τι βγήκε τελικά από αυτές τις επαφές, τι πιστεύετε? Να πάμε λίγο πίσω, από τις 21 Ιουλίου και μετά, παρόλο που δεν χάλασε τις διακοπές του, ο κ. Στόλτεμπεργκ, ακολουθήσε κάθιδρος την ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, για την οποία δεν είναι υπεύθυνη η Ελλάδα, αλλά είναι υπεύθυνη η Τουρκία. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Από εκεί και πέρα όμως, υπέστη μία πίεση ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου, λέγεται το ΝΑΤΟ, τόσο από την Γερμανία όσο και από την Αμερική, να δημιουργηθεί κάποιος μηχανισμός, ούτως ώστε να δημιουργείται αποσυμπίεση μόλις πάλι να ξεφύγει η κατάσταση. Αυτό λοιπόν, αυτή ήταν και, επιτρέψτε μου την έκφραση, η πρεμούρα του να ανακοινώσει, αν θυμάστε, 3 Σεπτεμβρίου, χωρίς να έχει επέλθει και οριστική συμφωνία, ότι προχωρούν οι συζητήσεις. Στη Σύνοδο, λέτε, την ημέρα της Συνόδου. Για 3 Σεπτεμβρίου ήταν. Α, συγγνώμη, Σεπτεμβρίου είπατε. Ναι, ναι, Σεπτεμβρίου ήταν όταν το είχε πει, ακόμα δεν είχε φύγει το ακόμα δεν είχε αποχωρήσει ο στόλος, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εκλήθησαν οι αντιπροσωπείες, κυρίως, εδώ θέλω να πω ότι θεωρείται τεχνικός, αποκαλείται τεχνικός διάλογος, αλλά τα θέματα, ακόμα και αυτά τα οποία λέγονται τεχνικής φύσεως στρατιωτικά θέματα, έχουν πολιτικές προεκτάσεις. Δηλαδή, πώς υποβάλλει σχέδιο πτήσεως, πώς πρέπει να αναχαιτίζει κτλ. Όλα αυτά είναι η καρδιά όλων των προβλημάτων που δημιουργεί η Τουρκία από τις μονοσυμμένες απαιτήσεις. Άρα λοιπόν προχωρήσανε μετά από πιέσεις. Έχει γίνει μια κοινή δήλωση. Αυτό που ανακοινώθηκε και δημοσιεύθηκε και στο Βήμα είναι, πρόκειται περί μιας κοινής δηλώσεως και όχι περί του μηχανισμού. Και στα πλαίσια λοιπόν προωθήσεως και να συγκεκριθεί αυτός ο μηχανισμός, που δεν ξέρουμε και τι περιλαμβάνει, γιατί είναι πάρα πολύ φιδωλή η ελληνική κυβέρνηση και οφείλουμε να το πούμε, συνήθως από αλλού τα φαίνουμε, επισκέφθηκε και την Τουρκία και την Ελλάδα. Ξαναλέω ότι επισκέφθηκε πρώτα την Τουρκία και μετά την Ελλάδα. Ναι. Αυτό έχει τη σημασία του. Έκανε ένα πολύ καλό λιβάνισμα για την Τουρκία και ήρθε και στην Ελλάδα επίσης με όχι ένταση. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι προηγήθηκε συμφωνία με τους Τούρκους και εδώ ήρθε να ανακοινώσει απλά τις αποφάσεις κατά κάποιο τρόπο? Όχι, θέλω να επισημάνω ότι πήγε στην Τουρκία, έχει πάρει από την Τουρκία κάποια στοιχεία τα οποία θέλουν να φύγει για το μηχανισμό και τα έφερε στην Ελλάδα, στον Υπουργό Εξωτερικών και στον Υπουργό Άμυνα. Αυτά είναι, δεχτείτε τα δηλαδή με λίγα λόγια. Ναι, αυτές είναι οι απαιτήσεις. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Εδώ όμως προσέξτε τι γίνεται. Μίλησε για δύο χώρες του ΝΑΤΟ, οι οποίες πρέπει να έχουν ένα μηχανισμό κτλ. Αυτά τα οποία έχουμε διαβάσει, για να προλαβαίνουν, πάει ακόμα πιο πέρα, επάνω στα disputes και χρησιμοποιεί, δηλαδή στις διαφορές και όχι στη διαφορά, όπως
είναι και η τουρκική επιχειρηματολογία. Εδώ χτυπάω το καμπανάκι. Έχει ιδιαίτερη σημασία, λέτε αυτό. Ναι, ναι, βέβαια, έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι είναι μέσα η πολιτική διάσταση εντός εισαγωγικών του προβλήματος, διότι τα προβλήματα είναι οι μονομερείς διεκδικήσεις της Τουρκίας. Ναι. Χρησιμοποίησε πληθυντικό, χρησιμοποίησε επίλυση μέσω διαπραγματεύσεων. Εάν περιορίζαμε το θέμα του μηχανισμού, θα έλεγε για τον μηχανισμό ναι, διότι συγκεντρώνονται δυνάμεις. Mm-hmm. Πήγε όμως ο κύριος Στόλτεμπεργκ για μία ακόμη φορά λίγο πιο πέρα. Ναι. Ο δρόμος που... Ναι, ναι, παρακαλώ. Ιατρικά όμως, ουσιαστικά πιο πέρα. Συγγνώμη, ναι, ναι. Ναι. Ο δρόμος που μας δείχνουν, πού θα μας οδηγήσει, κύριε Λυκόπουλε, και το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι? Εννοείται σε αυτό μόνο ή γενικότερα? Γενικότερα, στην γενικότερα. Ναι, στην πίεση η οποία... Γενικότερα, λέει, γενικότερα στην πίεση. Ναι, έτσι, έτσι. Πού μας ασκούν. Ναι. Στο βρίκετα δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Αυτό, γι' αυτό θέλει επιδέξια διπλωματία, γι' αυτό θέλει όμως και σημαντική ισχύ, γιατί το νόμισμα που περνάει στις διεθνείς σχέσεις είναι η ισχύς. Εκεί αυτό είναι το... αυτό που πρέπει οπωσδήποτε εμείς να τονίσουμε. Και από εδώ και πέρα πρέπει να ξέρουν και οι ακροατές να το λάβουν υπόψη ότι είναι μια μακριά κρίση. Δεν πρόκειται να τελειώσουμε ούτε με κάποιες διαπραγματεύσεις ούτε με κάτι άλλο. Η Ελλάδα προθέτει διαπιστώματος του Υπουργού Εξωτερικών ότι εμείς συζητούμε μόνο το ένα και μοναδικό πρόβλημα νομικής φύσεως, αλλά μπορούμε να το επιλύσουμε πολιτικά, της οριοθετήσεως της υφαλοκρηπίωτος Παύλα Σαόζ. Βέβαια, ο κύριος Πρωθυπουργός, θέλω να επισημάνω ότι χρησιμοποιεί τον όρο θαλάσσιες ζώνες, οι οποίες μέσα στις θαλάσσιες ζώνες εμπεριέχεται και η αιγαλίτιδα ζώνη, τα χωρικά ύδατα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το θέμα. Η Τουρκία όμως βάζει συνεχώς, προσθέτει θέματα και σύμφωνα με τις ενδείξεις θέτει το θέμα της κυριαρχίας ή αν θέλετε της κυριότητος καλύτερα 152 νησίδων και μικρονησίδων που δεν έχει κατορχήσει, λέει, η κυριότητά τους από τις συνθήκες και κυρίως το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών. Αυτό το έχει πολύ ψηλά, κύριε Λυκόπουλε, το θέμα του αφοπλισμού των νησιών. Πολύ ψηλά. Ναι. Είναι πολύ ψηλά και όλο και συζητιέται περισσότερο. Φανταστείτε ότι μπορεί να μην χρησιμοποιείται ο όρος αποστρατικοποίηση, στα αγγλικά το demilitarization, αλλά ήδη ο κύριος Πομπέο, πρωτού έρθει στην Ελλάδα, είχε μιλήσει για μείωση στρατιωτικού αποτυπώματος. Βέβαια, βέβαια. Πώς να το εκλάβουμε αυτό, δηλαδή, ότι ο μεγάλος μας σύμμαχος δέχεται μέρος των αιτιάσεων ή των απαιτήσεων, καλή να πούμε, της Τουρκίας. Άρα λοιπόν θα πρέπει και όλοι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν, γιατί έχουμε και στην Ελλάδα ένα γενικό διάλογο εθνικής ισχύλης. Σας ακούω, δεν ξέρω μέχρι που είχα φτάσει. Δεν πειράζει. Είπατε, λοιπόν, αν μπορεί να γίνει διάλογος. Ναι, κάτω από αυτές τις συνθήκες, δηλαδή με όλα αυτά, με το θέμα του γκριζαρίσματος, με την αποστρατικοποίηση που είναι πάρα πολύ σοβαρό, μπορούμε να συζητήσουμε εμείς, να κάνουμε διάλογο? Δεν νομίζω. Άρα πού θα οδηγηθούμε? Βέβαια, ομιλούμε για διερευνητικές επαφές. Ναι. Αλλά ο ίδιος ο κύριος Συρίγος, στο βιβλίο του, το οποίο όλοι το έχουμε μελετήσει, ναι, περί ελληνοτουρκικών σχέσεων, έχει χαρακτηρίσει ότι, έχει πει μάλλον, ότι μιλάμε για διερευνητικές επαφές για να μην πούμε ότι έχουμε κάποια διαπραγμάτευση. Εμείς λοιπόν στις διερευνητικές επαφές είναι το μοναδικό θέμα. Από εκεί και πέρα όμως θα ήθελα να απευθυνθώ τους εγχώριους υποστηρικτές του διαλόγου εφόλης της ύλης, ότι ας μας πούνε αν θέλουμε να συζητήσουμε, εάν οι νούσες, η αρκή, η Καλόλυμνος και κάποια άλλα νησιά, όπως λέγονται κύριο, ή το Αγαθονήσι, πρέπει να έχει ελληνική ή τουρκική κυριότητα. Και επίσης, εάν η Ελλάδα έχει ή όχι το αναφέρετο δικαίωμα της αυτοάμυνας. Γιατί δεν μας το λένε ξεκάθαρα,
και από εκεί και πέρα θα τοποθετηθούμε. Αδιαπραγμάτευτα, αδιαπραγμάτευτα, κύριε Λυκόπουλε. Το θέμα είναι πού θα καταλήξουμε. Κάποιοι πιστεύουν, κύριε Μπουτίτσο, ότι γίνεται το εξής, ότι ο κύριος, πολύ πετυχημένο, ο κύριος Γιάννης Πρεντετέρης, ο δημοσιογράφος τους, αποκάλεσε οι ησυχάκηδες, δηλαδή για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας. Εάν βάσουμε κάτι στη Τουρκία, δεν θα ησυχάσουμε ποτέ. Η Τουρκία, εάν ήθελε να βρει λύσεις και να έχει ειρηνική συνύπαρξη με τον γείτονά της στην Ελλάδα, θα το έκανε. Η Τουρκία όμως επιζητεί μια πλήρη συνθηκολόγηση της Ελλάδος. Και δεν θέλει ούτε να καταλάβει, όχι. Θέλει η Ελλάδα να φιλανδοποιηθεί τελείως. Να μην την ενοχλεί, να μην λέει κάτι ή να κάνει κάτι που την ενοχλεί. Ναι, μεν είναι η ενέργεια μέσα και οι υδρογονάθρακες, οι ενεργειακές πηγές, αλλά πέρα από αυτό είναι η ηγεμονική της πολιτική, στην οποία σκοπεύει, με την οποία σκοπεύει να κυριαρχήσει σε όλη την νοτιοανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο. Αυτό έχει καταλάβει η Γαλλία και προσπαθεί να ανασχέσει. Αυτό είναι που δεν έχουν καταλάβει οι άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι. Και είναι αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας προχθές, ότι ξυπνήστε Ευρωπαίοι, γιατί κάποια στιγμή η Τουρκία θα φτάσει στη Βιέννη και δεν θα το έχετε καταλάβει. Το θέμα είναι πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των συμμάχων μας τώρα σε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, αν τελικά υπάρχουν σύμμαχοί μας και πώς θα, όχι ότι δεν είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά στα πολύ δύσκολα πώς θα αντιδράσουν. Γιατί ανοίγει και η βεντάλια. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Τώρα ξεκίνησε η ιστορία, έχει 2 εβδομάδες με το Ναγκόρνο Καραμπάχ, με το Αρτσάχ. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα με την Κύπρο. Εμπλέκονται όσον αφορά τον Κάφκασο και άλλες χώρες σιγά σιγά. Είναι μια κατάσταση γενικότερα έκριθμη, θα έλεγα, κύριε Λυκόπουλε. Και επειδή είναι έκριθμη και θα συνεχίσει να είναι. Με κοινό παρονομαστή έναν, έτσι. Βεβαίως. Και επειδή ο παρονομαστής είναι γνωστός και μη εξαιρεταίος, η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει ότι χρειάζεται, εντός εισαγωγικών, όπως λέγεται στις διεθνείς σχέσεις, αυτοβοήθεια. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκαταστήσει τη συνολική εθνική ισχύ. Και η συνολική εθνική ισχύ είναι η μαλακή ισχύ και η σκληρή ισχύ, η οποία είναι στρατιωτική. Η μαλακή όμως από μόνη της δεν μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις ασφαλείας, δηλαδή μόνο η οικονομία, μόνο η τεχνολογία, μόνο αυτό. Άρα θέλουμε μία επαύξηση της συνολικής εθνικής ισχύως, διότι μόνο από η εθνική ισχύς μπορεί να εξασφαλίσει την Ελλάδα. Ούτε συμμαχίες, ούτε αφηγήματα περί τετραμερών, ακόμα και η Γαλλία, η οποία έχει συμπαραταχθεί, ή το Ισραήλ. Μην περιμένουμε ότι θα έρθει να πολεμήσει για μας. Το θέμα είναι ότι έχουμε και τη δύναμη και το σθένος να το κάνουμε, κύριε Λυκόπουλε. Εμείς είμαστε. Στα θέματα ασφαλείας και των εθνικών συμφερόντων δεν υπάρχει outsourcing, δηλαδή να εκχωρήσουμε σε κάποιους άλλους. Εκτός και αν θέλουμε να είμαστε παρατηρητές και να παρατηρήσουμε πώς θα φύγει η σημαία, όπως κάποιος άλλος είχε πει, ας πάρει ο αέρας τη σημαία στα ίμια και θα δούμε. Θέλω να σας πω εν κατακλείδη ότι εμείς οι ίδιοι έχουμε υποχρέωση πέρα από τις συμμαχίες. Καλές συμμαχίες για μια στρατηγική εξισορρόπηση, αλλά για μια εκεί, συνολική αλλά εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι πρέπει να κατοχυρώσουμε την ασφαλεία. Τώρα που είπατε για αέρα, θυμήθηκα και τα καλώδια που τα είχε πάρει τις προάλλες όμως ο αέρας από την άλλη. Ας το ελπίσουμε. Βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λυκόπουλε. Θα τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που πραγματικά μου κάνατε να αλλάξουμε τις απόψεις μας. Να είστε καλά, είχε πραγματικά ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας. Γεια σας, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.